Manga. Ένας όρος που ακούγεται πολύ συχνά μεταξύ φανς της Ιαπωνίας και στις μέρες μας χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τα ιαπωνικά κόμιξ. Η λέξη manga αποτελείται από δύο kanji. Το ma, που σημαίνει μαγικό, και το ga, που σημαίνει εικόνα. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των manga είναι κυρίως ο τρόπος γραφής και ως αποτέλεσμα ανάγνωσής τους από δεξιά σε αριστερά και φυσικά το γεγονός ότι είναι ασπρόμαυρα. Τα περισσότερα, αν όχι όλα τα manga, δεν έχουν χρώμα. Μάγκα όμως είναι ο γενικότερος όρος, ανάλογα με το περιεχόμενό του, την ιστορία του, τον κόσμο που ελπίζει να προσεγγίσει ή το πόσο γραφικό είναι, ένα μάγκα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε επιπλέον υποκατηγορίες. Έχουμε τα σότζο μάγκα, ιαπωνικά κόμικ με κύριο στόχο να προσελκύσουν νεαρές κοπέλες, τα σέινεν μάγκα, τα οποία απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες, με αποτέλεσμα αυτό να αντιπροσωπεύεται στο πιο βίαιο σχέδιό τους, καθώς και στα πιο ενήλικα θέματα που αναλύουν οι ιστορίες τους, και φυσικά τα πολυδιαδεδομένα. Shonen manga ή αλλιώς manga τα οποία απευθύνονται σε αγόρια ηλικίας 12 με 18 χρονών είναι ένα πολύ διαδεδομένο είδος ιαπωνικών κόμικ στη Δύση. Ιστορίες αφιερωμένες σε νέους, με μεγάλη καρδιά και ακόμα μεγαλύτερα όνειρα. Τα shonen manga επικεντρώνουν σε πολεμικές τέχνες, σε ρομπότ, επιστημονική φαντασία, αθλητισμό και γενικότερα σε αρετές όπως το ομαδικό πνεύμα, η καλοσύνη, το θάρρος και φυσικά η απίθμενη πηγή θετικής σκέψης. Ο Σόνερ πρωταγωνιστής είναι ένα άτομο που σταδιακά η σκληρή δουλειά του, η πίστη στον εαυτό του και η ανάγκη του να προστατέψει και να γίνει καλύτερος τον κάνουν να ξεχωρίζει. Αν και για πολλά χρόνια τα Σόνερ μάγκα ακολουθούσαν αυτή τη φόρμουλα, με το πέρασμα του χρόνου υπήρξε μια σταδιακή εξέλιξη. Οι μονοδιάστατοι χαρακτήρες απέκτησαν περισσότερο βάθος, οι ιστορίες τους άρχισαν να γράφονται περισσότερο ρεαλιστικά και το σχέδιο άρχισε να γίνεται πιο σκοτεινό. Και φυσικά, η πιο γνωστή πηγή Σόνερ μάγκα δεν είναι άλλη. Shueisha είναι η εταιρεία υπεύθυνη για την έκδοση των περιοδικών Jump, με πιο γνωστό φυσικά ένα εβδομαδιαίο περιοδικό, το οποίο κυκλοφορεί αποκλειστικά σε φυσική μορφή στην Ιαπωνία, αλλά και σε ψηφιακή μορφή μέσω του application Manga Plus, και σε αυτό εκδίδονται τα περισσότερα γνωστά εβδομαδιαία shonen manga, όπως το One Piece, το Dr. Stone, το Black Clover και πολλά άλλα. Η μάρκα Jump δεν περιορίζεται μόνο στο Weekly. Πολλές φορές ακούτε για σειρές οι οποίες βγαίνουν μηνιαία. Αυτά κυκλοφορούν σε διαφορετικά περιοδικά, αλλά πάλι κάτω από την ίδια εταιρεία. Ένα από τα πιο γνωστά shonen manga που εκδίδονται μηνιαία είναι το Dragon Ball Super, όπου αν και shonen που ανήκει στο Jump, εκδίδεται στο περιοδικό V-Jump. Δεν είναι όμως το Jump το μόνο περιοδικό που εκδίδει shonen manga. Πασίγνωστες σειρές όπως το Fairy Tail και το Attack on Titan εκδίδονται από την Kodansha, μια αντίπαλη εταιρεία προς τη Shueisha, και κυκλοφορούν για τα περιοδικά Weekly Shonen Magazine και Besatsu Shonen Magazine αντίστοιχα. Όταν όμως μια σειρά έχει κυκλοφορήσει αρκετά κεφάλαια, το επόμενο βήμα είναι. Στη Δύση, το περιοδικό Weekly Shonen Jump δεν εκδίδεται. Αντίθετα, οι περισσότεροι γνωρίζουμε τα μάγκα μέσω των μικρών αριθμημένων τόμων, γνωστών και ως τάνκομπον. Τα τάνκομπον είναι τόμοι που αποτελούνται από πολλά κεφάλαια μιας σειράς. Είναι η πιο προσιτή μέθοδος για να αποκτήσεις σε φυσική μορφή ένα μάγκα και επίσης, εκτός από την πειρατεία, η πιο διαδεδομένη στη Δύση. Τα τάνκομπον αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις τον καλύτερο τρόπο για να αποκτήσεις μια σειρά. Αντίθετα με τα shonen περιοδικά, φτιάχνονται από υψηλότερης ποιότητας χαρτί. Έχουν έγχρωμα εξώφυλλα και σε πολλές περιπτώσεις οι δημιουργοί κάνουν διορθώσεις και βελτιώσεις στην ιστορία και στο σχέδιό τους πριν την κυκλοφορία τους. Οι κύριες διαφορές μεταξύ ενός ιαπωνικού και ενός δυτικού τάνκομπον είναι το χαρτί, το πάχος τους, η έλλειψη προστατευτικού για τις σκόνες στη δυτική έκδοση που συνήθως περιλαμβάνει επιπλέον σχέδια από τον δημιουργό, και τέλος η έλλειψη έγχρωμων σελίδων. Δυστυχώς, τα περισσότερα δυτικά τάνκομπον κυκλοφορούν εξ ολοκλήρου σε ασπρόμαυρη μορφή, ακόμα και αν περιέχουν σελίδες οι οποίες έπρεπε να κυκλοφορήσουν έγχρωμες. Φυσικά τα τάνκομπον αποτελούν μόνο μία μορφή έκδοσης ενός μάγκα. Σε πολλές περιπτώσεις, εκδοτικοί οίκοι κυκλοφορούν 3:1, μεγαλύτερες εκδόσεις σε χαρτί α4 ή ακόμα και εξ ολοκλήρου έγχρωμες εκδόσεις μάγκα, χρησιμοποιώντας ψηφιακό χρωματισμό για σελίδες οι οποίες αρχικά είχαν εκδοθεί ασπρόμαυρες. Έχοντας όμως μιλήσει για τα μάγκα, καιρός να αναφερθούμε στους δημιουργούς. Μαγκάκα είναι ο ιαπωνικός όρος για έναν καλλιτέχνη που ζωγραφίζει ένα μάγκα.
ο Ακίρα Τοριγιάμα, ο Έιτσιρο Όντα, ο Τίτε Κούμπο και ο Μασάσι Κισιμότο είναι όλοι μαγκάκα. Συνήθως είναι απόφοιτοι καλλιτεχνικών σχολών που ξεκινούν την καριέρα τους ως βοηθοί μεγάλων μαγκάκα, μέχρι να αποκτήσουν αρκετή εμπειρία ώστε να δημιουργήσουν μια ιστορία αρκετά καλή που μπορεί να εκδοθεί σε ένα από τα μεγάλα περιοδικά. Υπάρχουν όμως και πολλές περιπτώσεις όπου ερασιτέχνες καλλιτέχνες επιλέγουν να εκδοθούν με πιο ανορθόδοξους τρόπους, χρηματοδοτώντας οι ίδιοι τη δουλειά τους. Τέτοιες ανεπίσημες δουλειές είναι γνωστές και ως ντοτζίνσι. Αν και ένας καλλιτέχνης μπορεί άμεσα να πλησιάσει ένα περιοδικό με την ελπίδα να εκδοθεί, η βιομηχανία των μάγκα είναι ένας σκληρός χώρος όπου η φήμη είναι σημαντική. Έτσι, όλοι οι ενδυνάμοι μαγκάκα αναζητούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς, ελπίζοντας είτε να κερδίσουν ώστε να αναγνωριστούν, είτε να κριθούν από μεγάλους δημιουργούς ώστε να βελτιωθούν. Γνωστά βραβεία είναι το Tezuka Award που δίνεται σε νέους καλλιτέχνες στην κατηγορία Story Manga και το Akatsuka Award για την κατηγορία Comedy Manga. Για να λάβει ένας καλλιτέχνης μέρος σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, πρέπει να σχεδιάσει μια σύντομη ιστορία, γνωστή και ως One Shot. Τα καλύτερα One Shot ή τουλάχιστον αυτά που έχουν αρκετό ενδιαφέρον, επιβλέπονται από τις επιτροπές των περιοδικών, οι οποίες μπορεί να πλησιάσουν τον καλλιτέχνη με μια πρόταση. Αν ένα One Shot αναγνωριστεί, τότε ένα περιοδικό προσκαλεί τον καλλιτέχνη, δίνοντάς του την ευκαιρία να εκδοθεί. Στόχος του νέου μαγκάκα είναι με τη βοήθεια ενός editor να βελτιώσει την ιστορία του ώστε να καταφέρει να μετατρέψει τη σύντομη one shot δουλειά του σε μια εβδομαδιαία ιστορία. Αυτή αποτελεί την αρχή ενός μάγκα, αλλά ταυτόχρονα την πηγή όλων των προβλημάτων. Η ζωή ενός μαγκάκα δεν είναι όσο ιδανική μπορεί να ακούγεται. Παίρνοντας ως παράδειγμα το Weekly Shonen Jump, ένας μαγκάκα πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα να σκεφτεί, να συμφωνήσει με τον editor του και να ζωγραφίσει ένα κεφάλαιο. Εκτός του κεφαλαίου, ο μαγκάκα μπορεί να χρειάζεται να σχεδιάζει και έγχρωμες σελίδες ή εξώφυλλα περιοδικών, οι οποίες και αυτές εκδίδονται στο περιοδικό και σκοπό έχουν να ανεβάσουν τη δημοτικότητα της σειράς. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπως του Akira Toriyama και του Eiichiro Oda, όπου ο μαγκάκα σχεδιάζει ακόμα και χαρακτήρες για video games. Ο μισθός ενός μαγκάκα είναι συνήθως πολύ χαμηλός και λόγω της έλλειψης χρόνου, σε πολλές περιπτώσεις ο μαγκάκα χρειάζεται να προσλάβει βοηθούς, των οποίων φυσικά τα έξοδα καλύπτονται από τον ίδιο. Επίσης, το να εκδοθεί σε ένα περιοδικό δεν είναι συνώνυμο με την ασφάλεια. Στην περίπτωση του Weekly Shonen Jump, ένα κεφάλαιο βαθμολογείται από τους fans χρησιμοποιώντας καρτέλες που είναι διαθέσιμες μέσα στο περιοδικό. Η καρτέλα σου επιτρέπει να επιλέξεις μέχρι 3 σειρές που σου αρέσαν αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό, από την αγαπημένη σου στη λιγότερο αγαπημένη σου. Ανάλογα με τις ψήφους, κυκλοφορεί εβδομαδιαία κατάταξη, παρουσιάζοντας έτσι ποια σειρά ήταν κατά τη γνώμη των fans η καλύτερη. Εδώ έρχεται και το μεγαλύτερο δίλημα ενός μαγκάκα. Όσο χαμηλότερη είναι μια σειρά σε κατάταξη, τόσο πιο πιθανό είναι αυτή να οδηγηθεί σε ακύρωση. Άρα, το να γράφεις μάγκα θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μια μορφή τζόγου. Κάθε εβδομάδα, ο μαγκάκα ποντάρει με το καλύτερο σχέδιο και η ιστορία του, ελπίζοντας να νικήσει και να προσελκύσει τους fans. Όπως όμως και με την πρόταση για να καλέσουν στο περιοδικό ένα νέο καλλιτέχνη, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, το editorial department του Weekly Shonen Jump επιλέγει ποιες σειρές είναι χαμηλότερες σε κατάταξη, αναλύει τις πιθανότητες για μελλοντική εξέλιξη καθώς επίσης και τις πωλήσεις τους και αποφασίζει ποια μάγκα θα κοπούν ώστε νέες σειρές να πάρουν τη θέση τους. Σε αντίθεση όμως, οι σειρές οι οποίες είναι αρκετά ψηλά στην κατάταξη και είναι αρκετά επιτυχημένες με πολλά κεφάλαια έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν σε τάνκομπον μορφή και αν κρυθεί αναγκαίο ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις τους να μεταφερθούν και σε animated μορφή. Όμως αυτό είναι μια ιστορία για μια άλλη φορά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας δείξω τη συλλογή μου από Shonen Jump περιοδικά. Δυστυχώς, το περιοδικό δεν κυκλοφόρησε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα κυκλοφόρησε σε Ευρώπη και Αμερική. Έτσι, κατάφερα να μαζέψω μερικούς αγαπημένους τόμους. Δυστυχώς το περιοδικό δεν εκδίδεται πια, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα να βρει τους τελευταίους τόμους στα αγγλικά. Ο μόνος λόγος που πιστεύω ότι θα άγγιζε κάποιος να ψάξει ώστε να αποκτήσει αυτούς τους τόμους είναι καθαρά για την νοσταλγία. Ώστε να λες ότι έχεις ένα κομμάτι του Shonen Jump ή τουλάχιστον του μεταφρασμένου Shonen Jump στα χέρια σου. Έχουν γίνει αλλαγές, όπως έχουν προσθεθεί fanarts από δυτικούς fans και έχουν αφαιρεθεί οι ιαπωνικές διαφημίσεις, αλλά το χαρτί και γενικότερα αν θα θέλατε να είχατε την αίσθηση ότι είχατε το Shonen Jump στα χέρια σας, είναι εδώ πέρα. Πλην όμως των Shonen Manga, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά σε αυτό εδώ το βιβλίο. Το A Brief History of Manga, το οποίο αναφέρεται από την αρχή των Manga μέχρι το 2019. Συγκεκριμένα, η τελευταία σειρά που καλύπτει είναι το Attack on Titan. Είναι σαν σύντομος οδηγός για τα μάγκα. Πώς ξεκινήσανε και πού φτάσανε. Είναι σύντομες ιστορίες οι οποίες εξηγούν την ιστορία των μάγκα και ταυτόχρονα κάνουν αναφορά στους μεγαλύτερους μάγκα τίτλους. Άρα για όλους εσάς τους Dragon Ballάκηδες και One Pisάκηδες υπάρχει ένα κομμάτι που σίγουρα θα θέλετε να διαβάσετε.
Κάτι πάρα πολύ περίεργο είναι ότι κοιτώντας την κατηγορία για τον Dragon Ball, παρατήρησα μία αναφορά σε ένα ελληνικό εξώφυλλο. Δεν ξέρω από πού προέρχεται, αλλά αν έχετε κάποια ιδέα, γράψτε μου στα σχόλια. Από Mazinger Destro, γεια σας!